Μάλιστα, πάμε τώρα. Πάμε τώρα να δούμε, παρακαλώ πολύ, τι έχει γίνει με το σεισμό. Χαρά λεμονή. Γιατί κουνηθήκαμε για τα καλά. Και εμείς στην Αθήνα προχθές. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι ο κύριος Τσελέντης αρχίζει και ανησυχεί για το σεισμό. Ο κύριος Τσελέντης αρχίζει και ανησυχεί. Μάλιστα λέει ότι λίγες φορές τον βλέπουμε επιφυλακτικό και είναι γεγονός αυτό. Σήμερα το δήλωσε. Μιλάμε για το σεισμό των 5 Ρίχτερ με επίκεντρο την ΙΤΕΑ. Στον Κορινθιακό, τέλος πάντων. Ναι. Αυτή η περιοχή, λοιπόν, ο κεντρικός Κορινθιακός έχει μεγάλα ρήγματα με πολύ άσχημο ιστορικό, όπως ξέρουμε, και τα λέει αυτά ο κύριος Τσελέντης. Δεν έχουμε κάποιο μεγάλο μετασεισμό. Ο μεγαλύτερος ήταν 1-2 Ρίχτερ, που είναι μια ακολουθία πολύ παράξενη αυτή, και αυτό είναι κάτι που έχει παρατηρηθεί λίγες φορές στην Ελλάδα, δεν είναι συνηθισμένο. Και βέβαια υπάρχουν μαρτυρίες ότι τα νερά στον Κορινθιακό, στο Λουτράκι και στο Ξυλόκαστρο έχουν τραβηχτεί 1 μέτρο μέσα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που τον προβληματίζει, διότι το τράβημα των νερών έχει παρατηρηθεί ως πρόδρομο φαινόμενο, καθώς δείχνει ότι υπάρχει παραμόρφωση του πυθμένα της θάλασσας που οδηγεί σε διάρρηξη. Όλα αυτά λοιπόν ανησυχούν τον κύριο Τσελέντη, και μάλιστα και ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος κάνει λόγο σε ανάρτησή του για ασυνήθιστη μετασεισμική ξηρασία. Όχι, εμένα με ανησυχεί το ότι συμφωνούν αυτοί οι δύο μεταξύ τους πραγματικά. Συμφωνούν, ναι. Και βέβαια ο κύριος Τσελέντης, απαντώντας σε ερώτηση για το αν ανησυχεί και ενεργοποίηση άλλων ρηγμάτων, στο σημείο αυτό είπε βέβαια ότι ένα σεισμός της τάξης των 5 Ρίχτερ είναι δύσκολο να ενεργοποιήσει τα άλλα ρήγματα. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο ρήγμα. Το ρήγμα στον Κορινθιακό, που όλοι το ξέρουμε, ότι είναι 40 χρόνια ανενεργό. Κοιμάται 40 χρόνια. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί διακόπηκε ξανά.